πάσα από τον Διαμαντίδη στην πρώτη επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Ούκιτς περνάει από τον αντιπαλό του. Δύσκολη η ενέργειά του, αυτή η μπομπίτα σε στήλη στα rebound σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Λάσμε, προσποίηση και το καλάθι. Ο Λάσμε που έχει κλείσει την αμυντική διάταξη του Παναθηναϊκού. Ο Ντράγκης πάνω στο Διαμαντίδη, ψηλά για το σπίρι στην μπάλα ο Λάσμε. Η μπάλα στον Ούκιτς που θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Έξι όλα ο Παναθηναϊκός, το οποίο βοηθάει τα μάνα του Παναθηναϊκού. Κλέβει ο Ούκιτς και κατοχή για τον Παναθηναϊκό, πρώτο κάνει μέντλε, την μπάλα φτάνει στο Φώτση. Φώτσης, δύσκολη προσπάθεια και φάλο από τον Φραν Βάσκετ. Ότι είναι λίγο υπερβολικό όλο αυτό με το θέμα των συμβολέων. Εμείς οι δημοσιογράφοι ψάχνουμε αφορμές. Ενώ ο Λάσμε αφήνει την μπάλα στο καλάθι και ο Παναθηναϊκός προηγείται πια με νέα έξι. Εμείς οι δημοσιογράφοι ψάχνουμε θέματα. Εγώ, σαν προπονητή, θα σου πω ότι όταν μπαίνει στο γήπεδο, ότι. Μασιούλης με τον συμπαίκτη στην Εθνική Ομάδα Λιθουανίας, τον Κουσμίνσκας. Για να δούμε ποιος από τους δύο θα κερδίσει. Ο Μασιούλης κερδίζει. Πιο έμπειρος, μεγαλύτερη κλάση, μεγάλα ψέματα. Το Ζαχράι το μάθαμε όλοι πριν από 4 χρόνια όταν έπαιξε στο Ρέθυμνο. Όποιος θα αφήσει με φάρτη την μπάλα στο καλάθι. Και ο Παναθηναϊκός προηγείται με 13. Εμένα θες λίγο τώρα και με 2-3 ευνηδιασμούς παραπάνω. Όταν βρίσκει την ευκαιρία να τρέξει και δικά. Χαμηλά. Μασιούλης να δίνεται πλευρά ο Κάρης τιμένος για 3 σουτάρι. Και θα ευστοχήσει 16-7 για τον Παναθηναϊκό. Διαμαντίδης 14 δευτερόλεπτα για την ρίξη του Παναθηναϊκού. Διαμαντίδης πάει χαμηλά. Και Διαμαντίδης από τα παλιά. Όλο τον δρόμο με ποστάρισμα. Αυτά τα έχει πολύ εύκολα ο Δημήτρης. Λετσέμι Ουρτάσου. Στη μάτς. Δεξιό χουκ. Και να ο Γκίστ που κάνει το. Ο Γκίστ. Ο οποίος σταματάει τον Διαμαντίδης και πάλι με τον Γκρέιζερ. Εδώ βρίσκει τον Κάρι. Προσποίηση από μακριά. Ο Ραμέλ Κάρι ευτοχή. Νέο μακρινό του Κάρι. Χθες ήταν το ανοιχτό παιχνίδι με τον Κάρι να παίρνει το σουτ. Όπως είδαμε, ευστόχησε στο τρίποντο. Αυτό το alley hoop. Είναι άτυχος ο Παναθηναϊκός σε φάσεις που τις έχει έτσι κι αλλιώς. Νέο κλειδί. Ή θα την πάει στην κορυφή ή θα τη βυθίσει. Έτσι είναι. Και όπως την έκανε να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, εδώ ο Λάσμε, ο οποίος κάνει μια εξαιρετικά τεχνική. Ο Κίτς. Ο Μπατίστ για το σημείο στην μπάλα. Και ο Ούκιτς σε αυτό το περίπατο, περίπατο. Ο Παναθηναϊκός υπερισχύει στα έψη με αυτή την πεντάδα. Η μπάλα φτάνει στον Γκίστ. Η προσποίηση στο στήμα και απλοποιεί τα πράγματα ο Γκίστ. Ναι, γιατί καταρχήν τώρα. Για τους Ισπανούς πέρασε ο Καλοβέι. Ο Ράιτ βγάζει όμως έξω στο Διαμαντίδη που στάρει και ευστοχή. 31-23 ο Διαμαντίδης που κάποτε σε πανεπιστημιακό παιχνίδι είχε πετύχει 63 πόντους. Καταπληκτική η assist στο Διαμαντίδη και ο Μπατίστ που κάνει σόου πάνω από τη Στεφάνη. Λοιπόν, Τούλσον, Κάλογουεϊ, Φραν Βάσκεθ, Σουάρεθ και Σαμπόνης. Ο... να μπουν μέσα στη ρακέτα του Παναθηναϊκού. Από τη γωνία μας κούλησε ευστοχή για 3. Δεν το έχουμε δει, πιθανολογώ ότι θα το δούμε στη συνέχεια. Κάρι από μακριά. Χρειάζεται τον καλό Κάρι ο Παναθηναϊκό. Χρειάζεται το καλό. Κρατάει κατοχή. Μπάλα στο Λάσμε που την αφήνει πανέμορφα στο καλάθι. Είναι η πρώτη συνεργασία ψηλά μετά από πολλή ώρα που βγαίνει μεταξύ Διαμαντίδη και Λάσμε. Τα 3 φάουλ του Λάσμε πλήγωσαν τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο. 42-37 στους 5 πόντους διαφορά μετά από αρκετή ώρα στο 4-17 για το τρίτο δεκάλεπτο. Λάσμε πάνω του. Κάρι κλέβει, για να δούμε. Ραμέλ Κάρι, τάπα στα ίσια και έρχεται όμως ο Μπράμος και διορθώνει τη φάση. Εκεί ο Κάρι πίστεψε ότι ήταν εύκολο, δεν τον ακολουθούσε κανένας. Ναι. Πήγε πολύ χαλαρά. Επομένως δεν το ξέρει καλά τον Ντράγκης που είναι πάρα πολύ αρτικός. 44-37. Μαυροκεφαλίδης. Φώτσα από τα 7, σουτάρι, δύσκολο σουτ, αλλά είναι μέσα. Είναι μέσα από τον Αντώνη Φώτση και ο Παναθηναϊκός στους 10 πόντους, ένα πολύ πολύ κρίσιμο. Μπράμος. Δύσκολο σουτ, κίνηση μέσα. Ο Μπράμος είναι παίκτης οικονομία. Στην αδύνατη πλευρά διαγώνια πάσα. Τούλσον, η τάπα από το Διαμαντίδη και κερδίζει για το φάουλ. Η μεγάλη φάση από τον Παναθηναϊκού. Πολύ μεγάλη φάση. Απέναντι εξαιρετικό Αμερικανό σουτέρ. Του πήρε το πορτοφόλι εκεί, του πήρε τα πάντα. Στο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα. Ξάδερφος του Άντι Τούλσον και ανιψιός ζήτησε, ζητώ συγγνώμη, του Ντανιέζο και ο ξάδερφος. Έχουν μια ηλικιακή διαφορά περίπου 9 για τον Παναθηναϊκό. Ράιτ περνάει όλο τον κόσμο. Μπράμος από τη γωνία. Στημένο σουτάρι μέσα. 52-39 ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά στον αγώνα στο δεκάτο. Ράιτ. Μπράμος, Μαυροκεφαλίδης για 3, μετά μπλο! 55-41, το είδαμε και αυτό. 14 πόντες διαφοράς, πάμε για το δεκάλεπτο σε λίγο μαζί. Η δουλειά, η κίνηση από τον Ουτάσου, η τάπαση, το συγγνώμη Βασίλη. Καθυστερεί η ομάδα, τώρα παίρνει την μπάλα ο Διαμαντίδης.
Πολύ δύσκολη φάση και το καλάθι για τον αρχηγό. Στο κλειστό του Ολυμπιακού εγκαταστάσεων, Παναθηναϊκός Νίκα Χαμαλά 57-43. Διαμαντίδης από μακριά για τρεις, μέσα και αυτό. 60-43 ο Παναθηναϊκός που πάει. Λαμποράλ, Κούτσα, Φενέρμπαξε, Ουλκέρ 86-60. Εν τω μεταξύ ο Πλάθα άλλαξε. Και τον Γκρέιντζερ να τον κυνηγάει, να τον παίρνει στο κατόπι. Διαμαντίδης 13. Ο Διαμαντίδης έχει 13. Έχει 7 κερδισμένα φάουλ. Έχει 3 rebound, έχει 6 assist. Και δεν έχει κανένα λάθος. Μιλά, πλαίσια κινήθηκε σήμερα. Ο Ντράγκητς χάνει και την μπάλα, μπερδεύεται. Γκίστ, 3 με 1. Μπράμος. Το τελευταίο λεπτό, αλλά το μπάσκετ είπαμε επιφυλάσσει εκπλήξεις. Όχι όμως όταν έχει το λάσμε να φιλοδωρεί με τέτοιες αυτοκρατορικές τάπες στον αντίπαλό του. Το παιχνίδι, φίλες και φίλοι, τελειώνει. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει τη Μουνικά Χαμάλαγα 69-60. Ο Παναθηναϊκός φτάνει το 7-6. Η Μάλαγα πηγαίνει στο 5-8, η Φενέρ στο 5-8 και η σεμνή τελετή στο θέμα της πρόκρισης λαμβάνει τέλος.